Κλέβουν οι γηπεδούχοι και πάνε να βγάλουν αντεπίθεση. Η παλιά για τον Μπρούνο. Θα τρέξει ο Βραζιλιάνος, δεν θα τον προλάβει. Και έχουμε κόρνερ. Βγαίνει ο Κόρατς. Κερδίζει ο Ανσαριφάρ. Μια πτώση στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Σε αυτό το μαρκάρισμα. Και εδώ η προηγούμενη φάση. Με τον Ανσαριφάρ και τον Κόρατς. Τώρα ο Μάθιους, ο Λοΐζου, ο Ανσαριφάρ, το σούτ, η μπάλα έξω. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, στο 17 με τον Ιρανό. Ερωτήσεις που τις βάζει η άμυνα και ο τρόπος που αμήνεται μάλλον ο Ακρίτας. Εδώ θα γίνει ένα λάθος, θα προλάβει πάνω στη γραμμή απομάκρυνση. Μεγάλη στιγμή εδώ για την Ομόνοια, μια προϋπόθεση. Αλλά κλέβουν και πάλι οι γηπεδούχοι το σούτ, η μπάλα έξω. Με τον Μπρούνο να προσπαθεί να είναι το στήριγμα είτε αυτούς που ανεβαίνουν από αριστερά. Εδώ αν Σαριφάρτη είναι μπροστά, θα κάνει το γέμισμα για τον Μπρούνο. Το κατέβασμα, ο Λοΐζου στο δοκάρι, η απομάκρυνση της μπάλας. Και υπάρχει φάουλ. Τεράστια φάση εδώ για την Ομόνοια, το δοκάρι. Φορτώνουν οι αμυντικοί, να βλέπει ο κενό και να γίνεται γρήγορη αναλλαγή. Στο μεταξύ βλέπουμε και πάλι την φάση, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει περάσει μπάλα την γραμμή, συνέχισε Ηλία. Στα θετικά για το Φερέρα είναι ότι ο Ακρίτας δεν απειλεί, ουσιαστικά είναι στο δικό του μισό, θέλει περισσότερη ταχύτητα, γνωρίζει ότι χρειάζεται υπο... Ο οποίος θα συγκλίνει, συνεχίζει ο Γαβριήλ, βγάζει αριστερά για τον Καραγιάννη, ένα σούτ, η μπάλα έξω, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ζόχο, στο 27. Τελεί ο Γαβριήλ, η μπάλα θα περάσει, απομακρύνεται τώρα, το σούτ, η μπάλα έξω. Από τον Καραγιάννη, στο 31. Συνεχίζει ο Ιρανός υπό την πίεση του Ντραμέ. Ψάχνει τον Λοΐζου. Ο νεαρός θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα. Άστοχο, αλλά έχουμε κόρνερ. Ο Βουκίτσος συνεχίζει, επιμένει. Υπάρχει μια πτώση, ο Αμπραμ απομακρύνει. Και η προηγούμενη φάση... Με τον Κίτσο και τον Αμπραμ Κονθάλεφ υπάρχουν κάποια τραβήγματα εκεί από τον Ισπανό Χαφ. Θα προλάβει όμως ο Σέρβος. Ο Μπρούνο, ο Ανσαριφάρ ψάχνει τον Κίτσο. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ για την Ομόνοια. Στο Μουζόχο, ποιος με ένα γέμισμα ψάχνει τον Μάθιους. Η κεφαλιά για τον Ανσαριφάρ. Πάει πρώτος στην μπάλα. Ο Κόρατς ήταν χέρι. Εδώ βλέπουμε και την προηγούμενη φάση που ζήτησαν χέρι οι γηπεδούχοι με τον Κόρατς, αν είδα καλά. Εντάξει, είναι στο σώμα κολλημένο, δεν είναι και φάση VAR, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής. Ο Γαβριήλ εν τέλει απευθείας έξω στο 49. Καλή στιγμή εδώ για τον Ακρίτα. Σαριφάρτ και πάλι. Ο Λοΐζου στην περιοχή θα σουτάρει πάνω στα σώματα. Εδώ και πάλι. Νομίζω ήταν λίγο πιο μπροστά. Σαριφάρ. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Σαριφάρτ σε αυτή την φάση. Παπουλής και Μπέζους σε επιθετικά χαφ. Τώρα ο Ραούζο στην περιοχή θα κάνει ένα πλασέ στα χέρια του Ζόχο στο 60. Θα εκτελέσει η κεφαλιά από τον Λάγκ στα χέρια του Περντρέου. Αυτή να είναι λύση και για την Ομόνοια, τότε ο Ακρίτας δεν κλείνεται καθόλου. Η κίνηση από τον Έλτζε Μαϊλί, το σούτ, μπαλά έξω. Λέτσιαξ στη σέντρα, η κεφαλιά, η επέμβαση από τον Περντρέου. Στο 64, σπουδαία επέμβαση από τον κίπερ του Ακρίτα. Εδώ και πάλι, εξαιρετική επέμβαση με το ένα χέρι από τον Περντρέου. Πίσω για τον Μίλετιτς. Ο Κασάμα αλλάζει παιχνίδι για τον Λέτσιαξ. Θα κατεβάσει το γύρισμα. Το πλασέ πάνω από τα δοκάρια από τον Μπρούνο. Μπεζούς. Με τη μία για τον Μπρούνο. Αυτός θα πλασάρει πάνω στον Περντρέου. Καθυστέρησε ο Βραζιλιάνος. Υπήρχε όμως offside. Εδώ και πάλι θα φανεί. Οριακή φάση.
πρώτης όψεως φαίνεται να καλύπτεται πάντως. Τώρα ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι, λάθος από τον Αμπράμ Γκονθάλεφ. Κεφαλιά από τον Μπρούνο. Ο Μπέζους με τη μία ψάχνει τον Κακουλή. Αυτός θα πει στην περιοχή, θα κάνει τον πλασέ πάνω από τα δοκάρια. Στο 74. Τώρα ο Λοΐζου θα εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει μια κεφαλιά. Νέο κόρνερ. Πάμε και στον Χρήστο Αποστολίδη γιατί έχει αλλαγές και ο Ακριτάς. Να δούμε όμως πρώτα την φάση. Κατεβάζει ο Κακουλής. Θα κάνει το σούτ στα χέρια του Περντρέου. Μπέζους. Παπουλής. Ψάχνει με κάθε τι τον Κακουλή. Θα μπει στη φάση, θα πλασάρει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά είναι σηκωμένη η σημαία. Υπάρχει offside. Εδώ. Βρήκε ο Μπέζους. Φάνηκε λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, επειδή είναι φάση offside, είναι... Να δούμε... Ναι, ναι. Εδώ τη βρήκε ο... Εδώ και πάλι βλέπουμε την γραμμή πιο μπροστά. Ο Ρωμάν Μπέζους. Αυτή η φάση νομίζω και αυτό που λες εσύ. Τώρα ο Ακρίτας μπροστά, ένα σουτ έξω! Τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι για τον Παπουλή. Ψάχνει τον Μάθιους. Η σέντρα, η προβολή έξω! Από τον Κακουλή, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λέτσιαξ και πάλι για τον Μπέζους. Ο Παπουλής στην περιοχή, συνεχίζει, μια πτώση, υπάρχει πέναλτι. Παπουλή εδώ και πάλι θα δούμε την φάση. Στο μαρκάρισμα του Κόρατς, εδώ. Στην μπάλα πάει πάντως. Θα το δούμε, θα το εξετάσουν σίγουρα. Είναι και αυτή, είναι και αυτή η φάση φυσικά για VAR. Corner. Ο Λέτσιαξ το γύρισμα, ο Παπουλής. Κούσουλος θα κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπέζους κερδίζει τις κόντρες στο shoot goal! Στο 95! Buzzer beater από τον Ρωμάν Μπέζους. Η Ομόνια βρίσκει το γκολ στο φινάλε με τον Ουκρανό. Πραγματικά ούτε και εγώ ξέρω τι γίνεται με αυτά όλα τα κορμιά που είναι εδώ. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Υπάρχουν πάντως και άνθρωποι από τον πάγκο της Ομόνιας και γι' αυτό αυτή η σύραξη που περιμένουμε να δούμε που θα βγάλει. Γιατί σύραξη τώρα υπάρχει και στο γήπεδο με ποδοσφαιριστές. Έχει ξεφύγει η κατάσταση μετά τον γκολ. Να πούμε ότι επειδή εδώ κοντά μας πανηγυρίστηκε τον γκολ της Ομόνιας, έχουν φύγει από τον πάγκο και ο Μπρούνο και ο Κασάμα που πήγαν ουσιαστικά να πανηγυρίσουν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους τον γκολ.